Αυτό που θα κάνουμε, έχουμε ένα κομμάτι από πανσέτα, δεν το έχουμε κόψει, είναι ένα μεγάλο κομμάτι εννοώ. Εντάξει, θα το μαγειρέψουμε ολόκληρο και επίσης το έχουμε αφήσει και με το δέρμα. Το έχουμε αφήσει με το δέρμα γιατί μπορεί να γίνει τραγανό καθώς μαγειρεύεται και να μας δώσει ένα εξτρά ωραίο στοιχείο πάνω στο πιάτο και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτό που θα κάνουμε στην αρχή είναι να χαράξουμε το δέρμα. Χρειαζόμαστε ένα κοφτερό μαχαίρι για αυτή τη δουλειά. Και αυτό το κάνουμε για να μπορέσει να περάσει μέσα η γεύση από τα μπαχαρικά και το αλάτι και όλα τα υπόλοιπα που θα βάλουμε. Και να μαγειρευτεί πιο σωστά το κρέας καθώς θα ψήνεται στο φούρνο. Και αφού έχουμε χαράξει τη μία πλευρά, γυρνάμε από την άλλη, ώστε να χαράξουμε και από την άλλη πλευρά. Και τώρα θα αλατίσουμε καλά. Μην σας φοβίζει το αλάτι, δεν είναι πολύ αυτό που βάζουμε. Και καλό είναι με το χέρι να τρίψουμε ώστε να πάει παντού. Και θα προσθέσουμε τώρα δύο μπαχαρικά που ταιριάζουν πάρα πολύ με το χοιρινό. Και αυτά είναι μαραθόσπορος και κόλιανδρος. Είναι και τα δύο τριμμένα. Θα βάλουμε περίπου τη μισή ποσότητα που χρειαζόμαστε πάνω στο χοιρινό απευθείας και την άλλη μισή θα τη ρίξουμε μέσα στη σάλτσα την ώρα που θα μαγειρεύεται το κρέας. Οπότε καλό είναι και με αυτά εδώ λίγο εντριβή ώστε να μπουν όσο μπορούμε πιο μέσα. Και λίγο ελαιόλαδο σε σκεύος που έχουμε ζεστάνει. Δεν θέλουμε πάρα πολύ γιατί θα βγάλει και το δέρμα αρκετό λίπος. Και από τη μεριά του λίπους πάντα, από τη μεριά του δέρματος. Ωραία, και θέλω να προσέξουμε τώρα τη θερμοκρασία. Θέλουμε να είναι ψηλή, αλλά όχι πάρα πολύ ψηλή. Να αρχίσει να γίνεται πιο τραγανή η πέτσα σιγά σιγά. Θέλει μέτρια από ψηλή θερμοκρασία και έχουμε βάλει και τα μπαχαρικά που δεν θέλουμε να τα κάψουμε. Αν το δουλέψουμε σε πολύ ψηλή θερμοκρασία, μπορεί να κάψουμε και τα μπαχαρικά. Οπότε προσεκτικά λίγο πιο χαμηλά, όχι τόσο δυνατά όσο θα σοτάραμε κανονικά. Έχει αρχίσει και παίρνει πολύ ωραίο χρώμα που είναι αυτό που θέλουμε. Θα την αφήσουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα και εμείς θα συνεχίσουμε να τα κόψουμε τα λαχανικά που θα χρειαστούμε. Ξεκινήσουμε λοιπόν με το καρότο. Θα το κόψουμε σε μέτριους κύβους. Τσεκάρουμε και την πανσέτα που και που. Νομίζω ότι είναι καλά. Θα τη γυρίσω και από την άλλη πλευρά ώστε να δώσουμε λίγο χρώμα για την άλλη πλευρά. Κρεμμύδι, το οποίο θα κόψουμε επίσης σε σχετικά μεγαλούτσικα κομμάτια. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε την πανσέτα από την κατσαρόλα. Σε αυτή τη φάση, καλό είναι να ρίξουμε αυτό το λάδι κάπου εκτός, για να μην καεί περισσότερο και μας δώσει μια άσχημη γεύση. Οπότε ξαναβάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και τα λαχανικά, το καρότο και το κρεμμύδι. Λίγο αλάτι εδώ. Και θέλω να δώσουμε και στα λαχανικά ωραίο χρώμα για να πάρουν και αυτά περισσότερη γεύση. Τα λαχανικά έχουν πάρει αρκετό χρώμα. Μην το φοβάστε, δώστε χρώμα στα λαχανικά. Πραγματικά αλλάζει τη γεύση. Θα προχωρήσουμε τώρα με τα μπαχαρικά, κόλιανδρο και μαραθόσπορο που βάλαμε και πάνω στην πανσέτα προηγουμένως. Οπότε, μαραθόσπορος, κόλιανδρος. Και έχουμε και λίγες ολόκληρες σκελίδες από σκόρδο. Και αυτές μέσα. Καλό είναι να δουλέψουμε τα μπαχαρικά για λίγο σε αυτή τη φάση, γιατί πραγματικά αναδεικνύεται το άρωμά τους. Έχω και ένα μπαχαρικό ακόμα που θα χρησιμοποιήσω, που μου αρέσει πολύ, είναι ο αστεροειδής γλυκάνισος. Πολύ ωραίο άρωμα. Επίσης, μην το παρακάνετε, 3-4 κομμάτια είναι αρκετά. Λοιπόν, τώρα θα σβήσω με λευκό κρασί και θα το αφήσω να εξατμιστεί εντελώς.
κρασί που βάλαμε έχει σχεδόν εξατμιστεί. Είναι αυτό που θέλουμε. Θα προσθέσουμε τώρα λίγο μέλι, που μας δώσει μια γλυκίτα που τη χρειαζόμαστε για τη συνταγή αυτή. Ωραία. Θα επαναφέρουμε την πανσέτα στην κατσαρόλα και θα προσθέσουμε ζωμό από κοτόπουλο ή νερό αν θέλετε, και αυτό μια χαρά είναι. Λίγο αλάτι στο ζουμί. Και αυτό θα το ψήσουμε τώρα στο φούρνο, δεν θα το σκεπάσουμε. Να βάλουμε, να περάσουμε λίγα ζουμάκια εδώ πάνω στο κρέας. Αλλά δεν θα το σκεπάσουμε γιατί θέλουμε να εξατμίζεται σιγά σιγά το υγρό, να κάνει τη δουλειά του που είναι να μαγειρεύει το χοιρινό με έτσι ένα αργό και χαμηλό σταθερό τρόπο ώστε να γίνει πολύ πολύ μαλακό. Αλλά την άλλη μεριά να γίνεται και λίγο τραγανή στην επιφάνεια πανσέτα και να συμπυκνώνει το ζωμό ώστε να παράλληλα να φτιάχνουμε και μία σάλτσα, ας το πούμε έτσι. Η πανσέτα έχει μαγειρευτεί. Θα βάλω στην επιφάνεια κοπής. Και μετά θέλω να σουρώσω αυτή τη σάλτσα. Το ζουμί ουσιαστικά από το μαγείρεμα. Ώστε να τη βάλουμε να τη μαγειρέψουμε λίγο ακόμα για να συμπυκνωθεί λίγο περισσότερο. Λοιπόν, έχει συμπυκνωθεί λίγο η σάλτσα μας, θα προσθέσουμε τη μουστάρδα. Την αφήσουμε να βράσει λιγάκι ακόμα, να κόψουμε λίγο το χοιρινό να δούμε τι έχουμε κάνει. Πραγματικά είναι πολύ ζουμερό, μαλακό, έχει αυτές τις τρώσεις του λίπους μέσα που είναι όλα τα λεφτά στην πανσέτα, γιατί αυτό είναι που κάνει το κρέας νόστιμο, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, οπότε αν δεν σας αρέσει αυτό το λίπος, καλύτερα αποτιμήστε ένα άλλο κομμάτι από το χοιρινό, αλλά νομίζω αυτό εδώ φαίνεται λαχταριστό. Να χρησιμοποιήσουμε τα λαχανικά. Κάτσε καλά εσύ. Οπότε θα τα βάλουμε στη σάλτσα. Εξαιρετικό. Οπότε λέω να βάλω και λίγο από τη σάλτσα σε ένα συνοδευτικό και θα ρίξουμε και λίγο σάλτσα πάνω στο χοιρινό. Απλά θέλω να σας δείξω ότι κόβεται πραγματικά με το πιρούνι. Επειδή ο μάγειρας θέλει το μεζέ του.